πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης έλαβε χώρα το μουσικό αφιέρωμα στον Θρακιώτη Μάνο Χατζηδάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών χωρίς αυτόν. Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από το Φιλανθρωπικό Σύλλογο Μέριμνα με σκοπό όλα τα έσοδα της βραδιάς να διατεθούν στα ειδικά σχολεία της Αλεξανδρούπολης. Θεωρήσαμε σωστό και κυρίως καλό εν ώψη και των εορτών επιπροσθέτως να διοργανώσουμε μία εκδήλωση τα έσοδα της οποίας θα δοθούν ως δωρεά στα ειδικά σχολεία της πόλης, όπου τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες αποτελούν το λόγο που σκεφτόμαστε τη ζωή μας ακόμη πιο όμορφη, δημιουργική, ως ζωή αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αγάπης. Είναι μια πολύ όμορφη βραδιά διακοψινή που διοργανώνει ο Σύλλογος Μέριμνα, που πάντοτε βρίσκεται κοντά στην ειδική αγωγή και με τον μοναδικό τους τρόπο βοηθάνε τους μαθητές του σχολείου μας. Θεωρώ ότι η σημερινή βραδιά ανήκει στα παιδιά του σχολείου μας και γενικά στην ειδική αγωγή. Το μουσικό αφιέρωμα παρακολούθησαν πλήθος κόσμου, αποδεικνύοντας πως όταν γίνεται κάτι για καλό σκοπό, δεν μπορεί να μην έχει επιτυχία. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο σύλλογος αυτός δεν έχει προσωπικά στοιχεία. Τόσα χρήματα μαζεύει από δωρεές, τα δίνει όλα στους φτωχούς, μαζεύει τα ρούχα, κάνει ένα έργο το οποίο δεν το κάνουν πολλοί σήμερα, γιατί πρέπει να αφιερώσουν χρόνο από τις οικογένειές τους, από τις εργασίες τους. Οφείλω να συγχαρώ αυτή την προσπάθεια και το σύλλογο αυτών και μακάρι όλοι να βοηθήσουν ούτως ώστε να ανταποκριθούν στο έργο που κάνουν. Ιδιαίτερα την ευκαιρία να δώσω συγχαρητήρια στην Μέριμνα για τη διοργάνωση αυτής της σημερινής μουσικής εκδήλωσης. Είναι ένα αφιέρωμα στον Χατζηδάκη για τα 30 χρόνια που μας άφησε. Ο Χατζηδάκης έτσι κι αλλιώς είναι ο αγαπημένος συνθέτης όλων μας. Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η εκδήλωση είναι ιερός. Έτσι κι αλλιώς η Μέριμνα επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο στην πόλη μας. Εδώ τώρα όμως όποια έσοδα θα υπάρξουν από την εκδήλωση θα ενισχύσουν τα ειδικά σχολεία της πόλης μας που επιτελούν πολύ σημαντικό έργο. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος καθώς και πιανίστας. Θεωρείται ο πρώτος που συνέδεσε μεταπολεμικά με το θεωρητικό και συνθετικό έργο του τη λόγια μουσική με τη λαϊκή μουσική παράδοση. Ο οποίος τιμήθηκε με το Όσκαρ του καλύτερου πρωτότυπου έργου το 1960 για το «Ποτέ την Κυριακή» του σκηνοθέτη Ζίλντα Σεν, ωστόσο όμως εντυπωσιακό γεγονός συνιστά το ότι δεν έλαβε ποτέ το βραβείο του Όσκαρ. Δεν πήγε στην απονομή, δεν παρέστηκε ουδής εκ μέρους του να το παραλάβει, του απεστάλλει μετά εκ της αρμοδίας επιτροπής, αλλά δυστυχώς χάθηκε. Τα τεκμήρια των εικόνων που έχουμε δείχνοντάς τον να κρατά το Όσκαρ, είναι το Όσκαρ που δανείστηκε από την ιστορική Κατίνα Παξινού.